Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργού, τον Ανδρέα του Στρατάκη, τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο οποίος μεταξύ των άλλων, στα οποία έτσι αναφερθήκαμε, με ενημέρωσε ότι είχε μόλις εκείνη τη στιγμή μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, που του είπε ότι έχει κλείσει η υπόθεση με τα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα επιπλέον, που πρόκειτο να κατατεθούν για την δακοκτονία στο νησί και να δοθούν επιπλέον πέρα από τα 7.900.000, να πάμε δηλαδή στα 9.900.000 ευρώ. Άρα ανεβαίνει το κονδύλι. Οπότε λοιπόν υπεγράφει η απόφαση και πλέον τα χρήματα αυτά είναι στη διάθεση της περιφέρειας Κρήτης. Επίσης, η περιφέρεια σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρεται στα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν μέσα από το φάκελο για την κλιματική αλλαγή από την αρμόδια ομάδα εργασίας, και τα τελικά στοιχεία που αναφέρονται στην Κρήτη κάνουν λόγο για μείωση της παραγωγής, η οποία είναι σε ποσοστό 40% επί της παραγωγής του ελαιολάδου και περίπου, κάνουν λόγο για περίπου 40.000 τόνους. Καταθέσαμε, λέει η περιφέρεια, επίσης τα τελικά ποσοστά που αφορούν την ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος, σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Χνάρη. Επίσης, η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αρχές Μαρτίου, ενώ τα μέλη της αναμένεται να επισκεφτούν την Κρήτη την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Χιλετζάκη. Με τους παραγωγούς και τους φορείς του ελαιολάδου, βεβαίως. Πώς το ακούγονται, είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, από ό,τι φαίνεται. Καταρχήν είναι θετικό τα 2 εκατομμύρια, κύριε Κουμαντάκη. Τα επιπλέον, έτσι. Τα επιπλέον, αλλά μέχρι να φτάσουμε στα 11 και στα 12 εκατομμύρια που έπαιρνε το νησί, έχουμε ακόμα δρόμο. Επομένως, χρειαζόμαστε και άλλα λεφτά. Δεν σημαίνει ότι τα 2 εκατομμύρια που θα έρθουν θα κρατάνε το μαγικό ραβδάκι και θα λύσουν τα προβλήματα της δακοκτονίας όλου του νησιού. Τα ελαιόδεντρα έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Επομένως, τα κονδύλια πρέπει να αυξηθούν. Όταν εμείς το 2011 είχαμε 12 εκατομμύρια σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία, και τώρα έχουμε 9, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αυξηθούν. Όσο αφορά της περιφέρειας Κρήτης τα αποτελέσματα, ήταν αναμενόμενα να βγουν. Τα ελαιουργία έχουν κλείσει τώρα και μέρες. Ναι. Και ευτυχώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μας ακούει. Εγώ μιλώ συγκεκριμένα. Από τον Οκτώβριο φωνάζω ότι η αποζημίωση πρέπει να χωριστεί. Και μέσα από την εκπομπή σας το έχω πει πάμπολες φορές και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η αποζημίωση πρέπει να χωριστεί σε 3 κουτάκια. Το ένα κουτάκι έχει να κάνει με τον ΕΛΓΑ. Έχουμε 3 αναγγελίες του ΕΛΓΑ, 2 χαλαζοπτώσεις, 1 ανεμοθύελα. Το δεύτερο κουτάκι έχει να πάει με τα de minimis. Χαμένο εισόδημα έχει αποτυπωθεί στα χαρτιά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μπορεί να τραβήξουν ένα ζήτα το Υπουργείο και να βγάλει ακριβώς το τι η παραγωγή έχουμε υποβαθμισμένη κτλ. Επομένως να πάει στα de minimis. Μάλιστα. Και ο περιβόητος φάκελος που εμπιστευόμαστε την Επιτροπή, γιατί είναι μια καλή Επιτροπή, να πάμε στο 1308 του 13 τον νόμο τον Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, με το περιβόητο το άθρο αυτό το 221, που αυτό το άθρο θα μας φέρει τα χρήματα όσο αφορά για την ποσότητα που έχει χαθεί και δεν μπήκαμε στη διαδικασία. Έχουμε να ανοίξουμε πολλά μέτωπα σήμερα, θα τα πάρουμε ένα-ένα και πολύ πολύ σύντομα. Μία ερώτηση τηλεθεατή. Τελικά δόθηκαν, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων με τις επιδοτήσεις ποσά τα οποία δεν καταβλήθηκαν στην τελευταία δόση του Δεκεμβρίου? Τμηματικά το Υπουργείο. Είναι κάποιοι που έκαναν έσταση. Είναι κάποιοι που δεν έκαναν έσταση και περίμεναν τμηματικά χρήματα. Τμηματικά το Υπουργείο καταθέτει χρήματα. Ναι. Από την Παρασκευή ξεκίνησε να τα καταθέτει. Όσοι είναι κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς τα είδαν και την Παρασκευή το μεσημέρι. Ωραία. Όσοι είναι κάτοχοι άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων λόγω του Βαλέρ. Θα καθυστερήσει λίγο. Και τα λοιπά καθυστερεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές. Διαβεβαίωση που είχαμε από τα ελέγχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα που μίλησα εγώ εχθές μαζί τους, είναι ότι θα καταβληθούν μέχρι και το πριν το Πάσχα, θα έχουν εξοφληθεί τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ωραία. Πριν το Πάσχα. Χριστόφορε. Επίσης, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη ό,τι αφορά το συνεταιριστικό νομοσχέδιο. Κατατέθηκε στη Βουλή το συνεταιριστικό νομοσχέδιο. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ανακοίνωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη. Μεταξύ των άλλων, ιδρύονται αγροτικοί συνεταιρισμοί με απόφαση της επιπτεύουσας αρχής και όχι με δικαστική όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Μειώνεται σε 10 τουλάχιστον πρόσωπα από 20 που ισχύει η υπογραφή του σχετικού καταστατικού για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού. Μπορεί να είναι και λιγότερα, λέει, από 10 άτομα, εφόσον υπάρχουν ειδικές συνθήκες που το επιβάλλουν. Ορίζεται σε 10.000 ευρώ κατ' ελάχιστο ποσό το συνεταιριστικό κεφάλαιο των συνεταιρισμών. Καθορίζεται το ελάχιστο ποσοστό παραγωγής που πρέπει να παραδίδει κάθε μέλος
στο συνεταιρισμό του στο 75%. Έχει πολλά, αναφέρονται διάφορα. Θα φανταστώ, κύριε Χιλετζάκη, αφού από τη στιγμή που δεν σας βλέπουμε στους δρόμους αγρότες όπως τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο. Να πω και κάτι πολύ σημαντικό: τις ανάγκες. Καταργούνται αυτά που ισχύουν σήμερα και θα πρέπει πλέον να δημιουργηθεί μια εθνική ένωση συνεταιριστικών οργανώσεων σε κεντρικό επίπεδο, όπως ήταν παλιότερα οι ΠΑΣΕΓΕΣ. Ναι. Επομένως, οι οργανώσεις που ήδη υπάρχουν, οι νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΑΣΟΕ και κάποιες άλλες οργανώσεις, θα συνενωθούν μεταξύ τους και θα αποτελέσουν μια νέα εθνική ένωση που θα είναι ουσιαστικά, θα παίζει τον ρόλο της παλιάς ΠΑΣΕΓΕΣ. Σχόλιο, σύντομο. Η ιστορία έχει δείξει, κύριε Κουμαντάκη, ότι όσοι νόμοι και να έχουν κατεβεί στο ελληνικό κοινοβούλιο, από όποια κυβέρνηση και να είναι, πάντα θέλουν τροποποιήσεις και τροπολογίες για να βάλουμε κι εμείς τη δικιά μας νότα και το δικό μας στίγμα στον κάθε νόμο. Αυτός ο νόμος έχει τα καλά του, έχει τα κακά του, θα μελετηθεί, θα δούμε ποια θα είναι η τελική του μορφή μετά την ψήφιση και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα μας ακούσει το Υπουργείο για να μπουν κάποιες τροπολογίες όσο αφορά ευθύνες διοικητικών μελών συνεταιριστικών οργανώσεων. Γιατί σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν άνθρωποι, συνεταιριστές που θα μπορούν να μπουν στο τιμόνι των συνεταιριστικών οργανώσεων να τις διοικούν εάν δεσμεύονται οι περιουσίες τους, οι προσωπικοί τους λογαριασμοί για οφειλές που έχουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις. Για να δώσω την καλύτερη πάση, γιατί έχουμε και Skype να συνομιλήσουμε, έχουμε καλεσμένο. Πολύ σύντομα, πότε θα πληρωθούν τα ινοστάφυλλα του 19, έχουμε απάντηση? Η Ένωση Ηρακλείου έχει πληρώσει. Ρωτάει τηλεθεατής γι' αυτό. Καλά το κάνει και το ρωτάει. Το 60% έχουν πληρωθεί τα ινοστάφυλλα. Τα καταστήματα των γεωργικών εφοδίων της Ένωσης είναι πλήρες εφοδιασμένα και στο Αρκαλοχώρι και στην 62 Μαρτύρου. Επομένως, μπορούν να πάρουν τον πόνους στο 10 λεπτό που τους είχαμε τάξει. Και εντός λίγων μηνών, για να μην πω ημερών, θα πληρωθεί και το υπόλοιπο. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Μανώλη Σταυρακάκη, ο οποίος περιμένει διαδικτυακά βεβαίως μέσω Skype στη θέση του για να συμμετέχει και αυτός στη συζήτηση. Ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριε Σταυρακάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, καταρχάς. Καλησπέρα, κύριε Κουμαντάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, διάβασα πριν από λίγες ημέρες μία ξεχωριστή συνέντευξη που παραχωρήσατε εδώ και στον καλό συνάδελφο τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη και είχε να κάνει βεβαίως με το κομμάτι της αναμπέλωσης. Πολλής λόγος γίνεται για την αναμπέλωση, τελικά, Χριστόφορε. Εδώ και δεκαετίες θα έπρεπε να είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχουν ένα σωρό μελέτες, είναι του κυρίου Σταυρακάκη, είναι του ΤΕΗ Κρήτης, είναι της κυρίας Ρουμπελάκη πριν από τον κύριο Σταυρακάκη. Επομένως, λοιπόν, αυτό που μας είπε και ο ίδιος ο ομότιμος καθηγητής, μελέτες υπάρχουν. Το θέμα είναι μια σχετική επιχειροποίηση, τα δεδομένα υπάρχουν. Αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση και χρηματοδότηση για να ξεκινήσει μια νέα αναμπέλωση στην Κρήτη. Κύριε Σταυρακάκη, μπορεί να αλλάξει το καθεστώς εύκολα? Κοιτάξτε, η αναμπέλωση έχουμε πει ότι είναι μια συνεχής διαδικασία. Από τη στιγμή που υπάρχει φιλοξήρα, κάθε 30-35 χρόνια περίπου πρέπει να αναμπελώνουμε. Αναμπέλωση γίνεται. Απλά δεν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει, δεν γίνεται με ένα πρόγραμμα. Και έτσι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα και πολλές φορές έχουμε προβλήματα από την αναμπέλωση και όχι ωφέλη που θα περιμέναμε να έχουν. Η παραγωγή δεν χρειάζονται μια επιπλέον οικονομική στήριξη, ενίσχυση για να το κάνουν αυτό έτσι ώστε να αλλάξει αλυσιδωτά και το προϊόν και η ποιότητα του προϊόντος. Υπάρχει αυτό, υφίσταται αυτή η βοήθεια? Είναι αυτό το ζητούμενο? Κοιτάξτε, το οικονομικό ζήτημα υπάρχει πάντα. Το θέμα της αναμπέλωσης είναι αυτή τη στιγμή αν θα υπάρξει ένα άμεσα υλοποιήσιμο πρόγραμμα για να λύσει τα πιο σημαντικά προβλήματα. Γιατί όσα χρήματα και να διατεθούν, αν δεν υπάρχουν σαφή βήματα σε ένα υλοποιήσιμο πρόγραμμα, ναι, πάλι θα ξοδευτούν. Ποια είναι τα προβλήματα, τα έχουμε ιεραρχήσει. Έχουν γίνει, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, μελέτες επί μελετών. Το πρόβλημά μας επομένως δεν είναι οι μελέτες. Το πρόβλημά μας είναι πώς ένα συντονιστικό όργανο, είτε υπό την περιφέρεια ή δεν ξέρω τι, επιστημονικό με τη συνεργασία των παραγωγών των ενοπιών, να ιεραρχήσουν και να προχωρήσουν σε δράσεις. Αν ρωτήσουμε σήμερα τους παραγωγούς ποιο είναι το πρόβλημά τους, δεν θα βάλουν το οικονομικό. Θα βάλουν ότι δεν μπορούν να βρουν γνήσιο και υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό να φυτέψουν τα μπέλια τους. Κουνάει καταφατικά το κεφάλι του και ο κύριος Χιλετζάκης όση ώρα εσείς μιλάτε. Δεν το βλέπετε, θα χρειαστώ για την άποψή του. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, πολλά προβλήματα δημιουργούνται εκεί που δεν θα έπρεπε.
Γιατί όταν δεν φέρνεις την ποικιλία που θέλεις και εισάγεις στον αμπελόνα μια ποικιλία πιο παραγωγική, αυτή σε λίγο θα υπερκαλύψει τον αμπελόνα σε βάρος της ποιοτικής ποικιλίας που είναι λιγότερο αποδοτική. Αυτό είναι γνωστό το πρόβλημα, το ξέρουμε από το κοτσιφολιάτικο. Έτσι, πρωτότυπη παγκοσμίως η κατάσταση αυτή, να έχουμε μια ποικιλία κοτσιφολιάτικο. Γιατί διαδόθηκε, ποιος θα είναι εκείνος που θα ξεκαθαρίσει τα μπέλια μας μεταξύ κοτσιφάλι, λιάτικου και κοτσιφολιάτικου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βάζω εγώ σε πρώτη προτεραιότητα. Αν γίνει ένα συντονιστικό όργανο και αξιοποιηθούν όλες οι μελέτες, όλα τα θετικά, όλες οι προτάσεις, ναι, με κυρίαρχο ζήτημα σήμερα κάτι που δεν το είχαμε εκείνη την εποχή, τον παράγοντα που λέγεται κλιματική αλλαγή, που θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις ως προς τις ζώνες καλλιέργειας, ως προς την αναδιάρθρωση των ποικιλιών εντός των ζωνών, όλα τα άλλα θα μπουν σε μια σειρά. Χρειάζεται όμως αυτό, η δράση. Και μάλιστα η κοστολογημένη δράση. Θα κάνουμε αυτό και θα στοιχήσει τόσο. Αν γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζονται ούτε μελέτες, ούτε να γυρνάμε πίσω στις μελέτες, ούτε να τις σχολιάζουμε, ούτε να τις επικαιροποιούμε. Δράση χρειάζεται. Τίποτα άλλο. Επομένως, να μιλήσουμε για το Παγκρίτιο συντονιστικό όργανο, το οποίο μας προτείνατε μέσω της εφημερίδας Νέα Κρήτη, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Αυτό λοιπόν, ναι, το όργανο, από ποιους θα πρέπει να αποτελείται. Ποιος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία για να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία? Είναι μια πρόταση. Την είχαμε ήδη από το 2006 τεκμηριώσει. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Αν θα είναι ένας φορέας αναμπέλωσης, ένα συντονιστικό συμβούλιο υπό την εποπτεία του Περιφερειάρχη, αυτά θα τα δουν διοικητικά και οργανωτικά για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Αυτό προέχει. Μάλιστα. Θέλει και ο κύριος Τηλετζάκης να σας απευθύνει ένα ερώτημα, τοποθέτηση. Κύριε Καλησπέρα, Τηλετζάκη. Κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Τηλετζάκη. Θυμάμαι μια ομιλία σας στον προφήτη Ηλία πριν από 2 χρόνια που είχαμε κάνει το συνέδριο, που είπατε ότι είχατε πάει στην Αγία Βαρβάρα και συναντήσατε μια κυρία και σας είπε ότι μαζεύουμε τριγάμε, λέει, τα μπέλια με τις γαλότσες και μαζεύουμε τις ελιές με το κοντομάνικο. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μας σε ένα ιστορικό αμπελώνα όπως τον Κρητικό Αμπελώνα, με 136.000 στρέμματα στον ομό Ηρακλείου Σουλτανίνα και 75.000 στρέμματα εινοποιήσιμες ποικιλίες. Ο αμπελώνας αυτός αρχίζει και καταραίει. Εγώ προέρχομαι από την περιοχή των Αρχανών, από μια ιστορική περιοχή που είναι και το Μινωικό Πατητήρι του Βαθυπέτρου με 4.000 χρόνια ιστορία. Κύριε Κουμαντάκη, η νέα προγραμματική περίοδο θα παίξει το νέο στόχο στην αναμπέλωση της Κρήτης, που πραγματικά την έχει ανάγκη. Υπάρχουν εκείνα τα ψήγματα αισιοδοξίας και πραγματικά ήθελα να ρωτήσω. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι μελέτες όλες που έχουμε είναι πολύ καλές, είναι περιστατωμένες. Χρειάζονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά τις ποικιλίες, γιατί έχουν μπει νέες ποικιλίες στο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό, είτε επιτραπέζιες λέγονται αυτές, αλλά είναι και πάρα πολύ καλό οι διγενείς ποικιλίες, οι κριτικές, και όσο αφορώ αν και τα εινοστάφυλλα, οι οποίοι έχουν κάνει προσπάθειες, όπως ήταν ο Ταχτάς, παλιά ποικιλία που βγάζει εξαιρετικά αποτελέσματα, νέα προγραμματική περίοδο 21-27, χρήματα από το δεύτερο πυλώνα, εκεί πρέπει να εστιαστούμε όλοι, είτε Περιφέρεια Κρήτης λέγεται, είτε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να παρουφήσουμε κονδύλια, να φέρουμε τη νέα αναμπέλωση. Ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο, κύριε καθηγητά, από εσάς λίγο πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε βεβαίως. Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ σημαντικό αν κάποια στιγμή συζητούσαμε για αυτά τα προβλήματα του Κρητικού Αμπελώνα. Άκουσα λίγο πριν από λίγο τον κύριο Χιλετζάκη να λέει για την ποικιλία των Ταχτά ή το Βιδιανό. Αυτές οι ποικιλίες τα τελευταία χρόνια, το Βιδιανό, μετά τη δεκαετία του 90 άρχισε να διαδίδεται στον Κρητικό Αμπελώνα. Ο Ταχτάς, θυμάμαι το 2011 που κάναμε τη μελέτη για τις ζημιές από τον Περονόσπορο, ότι ψάχναμε αρκετά μπέλια και βρήκαμε τελικά 2 μικρά στις δαφνές, τα εντοπίσαμε, είδαμε κάποια φυτά του Ταχτά που έχουν τα χαρακτηριστικά, τα επιθυμητά, δηλαδή αραιόραγο στα φύλλη, γιατί είναι ευαίσθητο στο ίδιο, στη χολέρα. Και έμαθα με μεγάλη ευχαρίστηση ότι τα παιδιά του Στέλιου του Αλεξάκη εγκατέστησαν στον Άγιο Θωμά ένα μεγάλο αμπελώνα. Μάλιστα. Εκεί στον Άγιο Θωμά που η γυναίκα ενός φίλου αμπελουργού μου είχε πει ότι τριγούμε με τις γαλότσες και λιωμαζώνουμε
με τα κοντομάνικα. Ήταν η πιο παραστατική κουβέντα που άκουσα για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή, που πολλοί συνάδελφοι, φίλοι, παραγωγοί, εινοποιοί, από το 2009-10 που κάνουμε συζητήσεις για την επερχόμενη κλιματική ναι. αλλαγή στην Κρήτη, δεν δίνουν την δέουσα προσοχή. Δηλαδή, και αυτά που συζητάμε τώρα για την αναδιάρθρωση του, του κρητικού αμπελώνα, δεν νομίζω ότι αυτά τα νούμερα που έδωσε ο κύριος Χιλετζάκης είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή μιλάμε για 135-140 χιλιάδες στρέμματα σουλτανίνα. Δεν είναι τόση στην πραγματικότητα. Ο κριτικός αμπελώνας συρρυκνώνεται δυστυχώς. Σημειώνει ότι καλλιεργούνταν, όχι ότι είναι, ότι καλλιεργούνταν στο παρελθόν. Είπα ιστορικά στοιχεία του κριτικού αμπελώνα. Προσέξτε, το 1980 καλλιεργούνταν 300 χιλιάδες στρέμματα σουλτανίνα. Ναι, εντάξει, εγώ μιλάω για την τελευταία δεκαετία. Τελευταία δεκαετία. Μιλάμε για 135, τα τελευταία στοιχεία που έχουν λένε για 108-110 και ο αμπελώνας ο κριτικός συρρυκνώνεται. Αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και ποικιλιακή σύνθεση χωρίς κανένα πρόγραμμα. Μάλιστα. Δηλαδή, ενώ η πολιτική ήταν βάζουμε, προωθούμε κριτικές ποικιλίες όπως το Βυδιανό, ναι. με την αναμπέλωση των 20.000 στρεμμάτων, την αναφυτεύσεις, αναδιάρθρωση τα τελευταία 20 χρόνια, από το 2004 στο 2017, η αύξηση στο Βυδιανό ήταν 300 στρέμματα, 350 του πολύ. Ενώ ταυτόχρονα την ίδια στιγμή... Ήσασταν κατά το πιστικότατος, κύριε Σταυρακάκη. Ένα λεπτό τελειώνω και ναι. τελειώνω... Ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι κάποια ποικιλία γνωστή ως μαλβάζι, αντικάντια, αρωμάτικα, έχει φτάσει στα 280 στρέμματα. Άρα, αν δεν υπάρξει προγραμματισμός, όλα έτσι. όσα συζητάμε δεν θα έχουν πάλι αποτέλεσμα. Θα χάσουμε και αυτή τη δεκαετία και θα ξανασυζητάμε μετά από 10 χρόνια για αν υπάρχει ελπίδα για αναμπέλωση. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ και για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Χριστόφορε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ βεβαίως. Και εσάς, κύριε Χιλετζάκη, θα τα ξαναπούμε σύντομα.